Όταν είσαι ενεργός, εν πάση περιπτώσει, στην πολιτική και είσαι σε ένα κόμμα, αυτό που προσπαθείς να πεις είναι ποιες είναι οι θέσεις εκείνες που πιστεύεις ότι μπορεί να λύσουν τα προβλήματα, να τα πάνε παραπέρα. Λοιπόν, αν έγινε κάτι σε σχέση με την λεγόμενη μεσαία τάξη, όπως και αν οριοθετείται αυτή στην Ελλάδα, γιατί τώρα αυτή είναι μεγάλη κουβέντα, αυτή έγινε στα χρόνια της διακυβέρνησης του Πασόκ, εν πάση περιπτώσει, και αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία από κανέναν. Δεν θέλω να πω με αυτό ότι δεν έγιναν λάθη, παραλήψεις, πράγματα, καταστροφές. Έτσι δεν είναι. Φτάσαμε σε μνημόνια, όλες αυτές οι ιστορίες που ξέρουν, τραγωδίες. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι σήμερα, χωρίς ένα πακέτο αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στην οργάνωση και λειτουργία της ελληνικής κοινωνίας, της οικονομίας και του κράτους, δεν υπάρχει περίπτωση να ανακάμψει μεσαία τάξη. Εγώ θεωρώ ότι αυτή είναι ένας ακόμη πομφόλιγας που συζητείτε τώρα, επευκαιρία δηλαδή. Έτσι. Γιατί κοιτάξτε, είναι μόνο συνθήματα. Δηλαδή, αν κάποιος ανοίξει αυτό το κουτί και πει, ας πούμε, ωραία, πρέπει να μειωθεί φορολογία. Βεβαίως, θα μειωθεί. Αλλά από εκεί και πέρα, για πείτε μου, ποια είναι τα αντίμετρα, από πού θα κόψω, τι θα κόψω. Θα κόψω δημόσιες δαπάνες. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λέει, όχι, δεν θα κόψουμε δημόσιες δαπάνες, διότι πρέπει να τις προστατεύσουμε. Είναι η ίδια κυβέρνηση που ο κύριος Χουλιαράκης επιχείρησε, έκανε κοψίματα στο δημόσιο τομέα της τάξης του 50%. Δεν το έχει ξανακάνει κανένας. Ναι. Αυτό το λέω με την έννοια ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια στρατηγική να πεις ότι κοίταξε, πού θέλω να πάει αυτό το πράγμα που το λένε μεσαία τάξη. Δεν τώρα, ξέρετε τι γίνεται. Δεν θέλω να σας αδικήσω προσωπικά καθόλου, γιατί εσείς είστε και ένας άνθρωπος που τώρα πήγε στο κίνημα αλλαγής. Δεν φέρνετε, η αλήθεια είναι, αμαρτίες του παρελθόντος. Αλλά ξέρετε τι μας ακούνε τώρα κάποιοι και σκέφτονται σίγουρα. Κάτσε εδώ, ο κύριος Καρκατσούλης κατεβαίνει με το κοινάλ, δηλαδή Πασόκ στην ουσία. Πασόκ Πλάς. Δεν ξέρω αν είναι και Πλάς πια, έτσι που έχει γίνει. Λοιπόν, το Πασόκ είναι παντού. Ήτανε στη διακυβέρνηση τόσα χρόνια που δεν κατάφερε να κάνει αυτά που λέτε. Ήτανε και με τη Νέα Δημοκρατία, έχει ευθύνες και εκεί. Είναι και ένα κομμάτι του στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Η κυρία Ξενογιαννόπουλου κάποτε ήταν γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, επομένως τώρα αυτοί που μας ακούνε σκέφτονται ότι τώρα τι να μας πει το ΠΑΣΟΚ για όλα αυτά. Μας τα είπε τόσα χρόνια. Μισό λεπτό. Το ΠΑΣΟΚ, σαν παρελθούσα κατάσταση διακυβέρνησης, ό,τι ήταν να πει το είπε και εκρήθη. Αυτό το οποίο λέω εγώ είναι ότι υπάρχουν κάποιες παρακαταθήκες οι οποίες έχουν μείνει, οι οποίες οριοθετούνται. Α. Υπάρχει θέμα κοινωνικού κράτους και πώς πρέπει να είναι οργανωμένο αυτό. Ναι ή όχι. Για σήμερα λέμε. Για σήμερα. Δηλαδή, ποια είναι αυτά τα μείζωνα προτάγματα τα οποία έχουμε να λύσουμε σήμερα. Ναι. Έτσι. Εμείς λοιπόν κάνουμε μια πρόταση εκεί, η οποία διαφοροποιείται από τη Νέα Δημοκρατία ή από το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Δεύτερον, υπάρχει θέμα πώς θα πάμε σε αυτή την ιστορία που λέγεται ανάπτυξη. Μπορούμε να πάμε με τέτοια γραφειοκρατία, μπορούμε να πάμε με τέτοιο σύστημα απονομής δικαιοσύνης που έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Θέλω να καταλάβω το κίνημα αλλαγής την επόμενη μέρα στη Βουλή. Ενδιαφέρεται να μάθει περί Ρασπούτιν, είναι στη γραμμή ότι έγινε σκευωρία για την Οβάρτης, όπως λέει ο Λοβέρδος, ο Βενιζέλος κτλ. Ή είσαστε σε μια άλλη γραμμή καινούρια, ουδέποτε, την οποία δεν ξέρουμε. Ναι, ουδέποτε ήμασταν και, εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχουν προσωπικές αναφορές ή κρίσεις, καλύτερα να ρωτήσετε αυτούς που τις κάνανε. Εγώ πάντως δεν τις συμμερίζομαι καθόλου, αν πρόκειται περί αυτού. Είστε πολύ ξεκάθαρος. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι η υπόθεση Ρασπούτιν, να την πω έτσι, πρέπει να έρθει στη Βουλή την επόμενη. Θεωρώ ότι πρέπει να έρθει στη Βουλή. Ναι. Θεωρώ ότι είναι ζήτημα δημοκρατίας αυτή η ιστορία. Δεν έχει να κάνει με μεμονωμένες ιστορίες πολιτικών προσώπων, όπως προσπαθεί να εμφανιστεί από κάποιους. Θεωρώ ότι είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο, υπό την έννοια ότι δείχνει την ύπαρξη παραδικαστικού κυκλώματος. Έτσι δείχνουν οι ενδείξεις. Έτσι. Ναι. Διότι από τη στιγμή, κύριε Κουβαρά, που υπάρχει ανώτατος δικαστικός λειτουργός, όπως είναι ο κύριος Αγγελής, ο οποίος αναφέρθηκε, ο οποίος κάνει αυτές τις καταγγελίες και είναι ενεργεία και είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε τη δικογραφία και παρακολουθούσε όλα αυτά τα πράγματα, έτσι, θεωρώ ότι υπάρχει τεράστιο θέμα ανοιχτό, το οποίο πρέπει να επιληφθεί οπωσδήποτε η επόμενη Βουλή. Δεν μπορεί να μείνει αυτό το πράγμα έτσι. Κατά τη γνώμη μου, συνιστά άγος. Έτσι, ναι. Και πέρα από τις οποιοσδήποτε σκοπιμότητες ή οτιδήποτε, είναι πρωτοφανές για τα ελληνικά χρόνια. Ναι.